Φύγε, Τάκη, φύγε. Πάρα το σκύλο και να πέφτουν το ένα πίσω από τον άλλον. Περίμενε, εσύ τώρα θα περάσω. Κάτι λίγο δεν είναι. Α, δεν είναι, sorry. Μπήκατε στο άσυλο! Μπήκατε στο άσυλο, είναι σχολείο! Μπήκατε στο άσυλο! Καταργήσατε το Σύνταγμα!
Γεια σας. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελισσό δεν έχει επαναληφθεί. Προσπαθήσαμε ως δικηγόροι να κρατήσουμε μια διαδικασία με τον τρόπο που βλέπετε. Όμως τέτοια διαδικασία με τις δυνάμεις ασφαλείας, τον ΜΑΤ και τα λοιπά και τα ΕΚΑΜ είναι αδύνατο να διατηρηθεί. Έχουμε διευθεί και εμείς ενώ προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποια συζήτηση, κάποια επαφή, παύλα ενημέρωση, δεχτήκαμε και εμείς την βίαιη τρομοκρατία με τα δακρυγόνα κτλ. Το ότι μπήκανε μέσα στο σχολείο είναι το χειρότερο που μπορούσαν να κάνουν. Με τέτοιες μεθόδους δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα, ακόμα και αν σκοπός είναι κάποιος άλλος εξονομικός. Δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ενέργειες που κάνουν. Είναι εμπειρικώς απαράδεκτο, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αυτό που συνέβη σήμερα στην Ελισσό είναι ένα άνευ προηγουμένο ξεφτύλισμα της δημοκρατίας. Υπήρξε μια ισχυρή επέμβαση στρατιωτικού τύπου από δυνάμεις των ΜΑΤ και των ΕΚΑΜ, σαν να μιλάμε για εγκληματίες, 10 φορές καταδικαστέντες. Ρίξαν χημικά μέσα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Είχαμε μαθητές οι οποίοι πέσαν λιπόθυμοι, βρίσκονται σε ψυχολογικό σοκ. Οι προσαχθέντες, οι οποίοι ήταν για δεύτερη φορά κληθέντες για μαρτυρία, βρίσκονταν σε κλούβες και οδηγούνταν στα σπίτια τους με τη βία, με παρουσία οπλισμένων ανδρών των ΕΚΑΜ για κατοίκον έρευνα. Μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει αποφευθεί με μια απλή διαδικασία παρουσίας δικαστικής λειτουργού όπως προβλέπεται στον νόμο. Αδιάψευτος μάρτυρας στο βίντεο για αυτά που συνέβησαν σήμερα και συμβαίνουν στην Ιερισσό. Υπάρχει πρωτοφανής καταστολή, υπάρχει πρωτοφανής προσπάθεια να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στην Ιερισσό και οι κάτοικοι δηλώνουν ότι πλέον βρίσκονται σε νόμιμη κατάσταση άμυνας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ποια είναι η διαδικασία έρευνας για τα γεγονότα που συνέβησαν πάνω στις Σκουριές.
αυτή είναι τελικά αυτό που καταγγέλουμε, αυτό βιώνουμε σήμερα. Κάθε φορά και κάθε στιγμή που δηλώνουμε την ιδιότητά μας, το μόνο το οποίο εισπράττουμε είναι όχι απλά το χλεβασμό, είναι τη ρήψη των δακρυγόνων και το χλεβασμό, μόνο ξύλο που δεν έχουμε φάει ακόμα. Που εισέβαλαν τα ΜΑΤ μέσα στο σχολείο, δεν υπάρχει άσυλο. Δυστυχώς δεν έχουν κανέναν ηθικό ενδιασμό. Οι εντολές οι οποίες εκπορεύονται άνωθεν είναι αυτές να κάνουν ό,τι θέλουν, να διαλύσουν την τοπική κοινωνία. Δεν υπολογίζουν σχολεία, δεν υπολογίζουν κανένα χώρο. Λοιπόν, σήμερα στην Ερυθρό έχει καταληθεί το κράτος, έχει καταληθεί η δημοκρατία. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στην Ερυθρό. Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται, κάποιοι πρέπει να παραιτηθούν. Καλό όλους τους Χαλκιδικιώτες, τους δημοκράτες, ανεξάρτητα τι θέση έχουν για την επένδυση, να παρεύουν, να σταματήσει πια αυτό το κακό. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Εδώ έχουμε καταστάσεις όχι χούντας, αλλά κατοχής. Ούτε στην κατοχή δεν ζήσαμε τέτοια πράγματα. Μας σημαδεύουν με τα δεκρυγόνα, μας σημαδεύουν με σφαίρες, με απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να βγουν όλοι να τα καταδικάσουν. Μπήκανε μέσα στο σχολείο. Μπήκανε μέσα στο σχολείο, μπαίνουν μέσα στα σπίτια. Είναι καταστάσεις που ζούμε που είναι πρωτόγνωρες, πρωτόγνωρες. Δηλαδή, τι να πεις. Έχουμε βγει από τα ρούχα μας. Δηλαδή, η κατάσταση είναι τραγική πλέον. Έχει φτάσει στο απροχώρητο, πρέπει να ξεσηκωθούν όλοι. Ο κάθε ένας που έχει μια λίγο τσίπα, λίγο αξιοπρέπεια πάνω του, θα πρέπει να βγει και να καταδικάσει αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορεί να σέρνεται χωριά ολόκληρα της Βόρειας Χαλκιδικής, να προσαγάγονται άνθρωποι βιαίως. Δεν μπορεί να επεμβαίνουν τα ΜΑΤ σε ένα χωριό, να πολιορκούν ένα χωριό ολόκληρο. 10 δημιουργίες στο ΜΑΤ, να ζούμε καταστάσεις που δεν τις ζήσαν οι παππούδες μας ούτε στην περίοδο της κατοχής των Γερμανών. Τα όνειρά σου πώς να ξεπληρώσεις. Μα τίποτα δεν μένει. Είμαστε ξένοι, είμαστε ξένοι. Νύχτες πολύχρωμες κι εγώ να προσπαθώ να πολεμήσω, να πολεμήσω. Ό,τι με πνίγει και μου λέει πως να ζήσω. Να πολεμήσω, να πολεμήσω. Ό,τι με πνίγει και μου λέει να ζήσω.